Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τι είναι αυτή την Κυριακή, θα με ρωτήσεις, γιατί αυτό κάνεις κάθε φορά και είμαι εδώ πέρα για να σου απαντήσω μόνο αυτή τη φορά. Είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Οπότε θα κάνουμε ένα επαιτειακό επεισόδιο το οποίο δεν θα έχουμε ένα θέμα, θα έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι προφανώς όλα εκείνα τα παιχνίδια τα οποία έχουν πιπεράτες σκηνές ή θα μπορούσαν να είχαν πιπεράτες σκηνές ή οι πιπεράτες σκηνές υπονοηθήκανε. Και το δεύτερο είναι οι παπάρες οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα παιχνίδια πρέπει να κάνουν στην πυρά. Άρα πιπέρια παπάρες. Πιπέρια παπάρες. Και στη γύρη καλησπέρα, είμαι ο Ζόχ και μαζί μου είναι ο Μάνος Βέζος. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Και εκεί πέρα είναι λοιπόν Αβατιάν. Αγαπηθείτε. Αγαπηθείτε, αγάπη μόνο. Που λέτε όταν είχε κυκλοφορήσει ένα μικρό παιχνίδι, μπορεί να το ξέρετε, μπορεί και όχι, λεγότανε Mass Effect. BioWare, καλές εποχές. Οι καλές εποχές της BioWare. Στα Mass Effect, ανάμεσα στα πράγματα που μπορούσες να κάνεις, όπως να καταλάβεις πλανήτες, να κάνεις scan για Iridium για 35.000 αιώνες σε κάθε πλανήτη και να περιμένεις. Επίσης μπορούσες να αναποδογυρίσεις το όχημα που σύμφωνα με την BioWare ήταν αδύνατο να αναποδογυριστεί. Βασικά μπορούσες να το φέρεις κάποια στιγμή ίσια το όχημα, γιατί ήταν μόνο ανάποδο, ήταν μόνο χελώνο. Μπορούσες να κάνεις ρομάτζο με κάποια άτομα τα οποία ήταν crewmates σου. Αυτό δεν άρεσε στον τύπο. Όχι, κάποιο συγκεκριμένο τύπο. Βασικά υπήρχε και ένα συγκεκριμένο τύπο, θα σου πω λίγο πιο μετά, αλλά κυρίως στον έντυπο τύπο και για την ακρίβεια στον τηλεοπτικό τύπο. Τον ποιοτικό, δε. Τον ποιοτικό. Μιλάμε για Fox News, έτσι. Αυτό θα πονέσει. Αν δεν ξέρει, τα Fox News είναι. Είναι φαν τους ο Τραμπ. Φτάνει. Εξηγήθηκα μόνο. Υπήρχε ένα τύπο που λεγόταν Kevin McCallow. Σωστά. Όχι McCallister. McCallow. Για μία φορά έβαλε το όνομα. Yes. Ο οποίο. Βγήκε και είπε, διαρρυκνύοντας τα ημάτια του, το οποίο, εντάξει, μεταφορικά, γιατί αν το έκανε real μετά από αυτό που θα έλεγε, θα ήταν λίγο weird. Λέει ότι το Mass Effect μπορείς να κάνεις σεξ με οποιοδήποτε τρόπο και είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στη δράση και κάνεις σεξ με οποιοδήποτε τρόπο έχει φανταστεί άνθρωπος. Ναι, εντωμεταξύ, στο Mass Effect, στις σκηνές του σεξ, έδειχνε ένα κολομέρι. Ένα κολομέρι. Και μια πλάτη, ξέρω. Αυτό. Αλλά, σύμφωνα με τον Μακάλο, ήταν ό,τι πιο ρεαλιστικό σε σεξ υπάρχει. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το οποίο γύρει το εξής ερώτημα, ρε φίλε. Έχει κάνει ποτέ σεξ. Αυτό. Αυτό ήταν το πιο extreme το οποίο είχε κάνει ποτέ στο κρεβάτι του. Μήπως το λογοκρίνανε πριν βγει το παιχνίδι. Το λογοκρίνανε από μόνοι τους. Α, όχι. Όχι, ήταν απλά ο τύπος Μαρούφας. Ήθελε να πουλήσει ουσιαστικά. Υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 άτομα. Δεν θα πάμε σε όλη την ιστορία γιατί έχουμε μόνο 10 κάτι λεπτά, είναι κρίμα. Τέλος πάντων, που έχουν χτίσει όλη την ιστεροφημία τους και όλη την καριέρα τους πάνω στο να κυνηγάνε τα παιχνίδια. Δεν είχε κάνει κάτι λάθος στην BioWare, απλά ήταν ο τύπος που ήταν παπάτζας. Βγαίνει και λέει αυτό. Εμφανίζεται ένας δικηγόρος ονόματι Jack Thompson. Ο οποίος Jack Thompson έγινε γνωστός από το ότι διαμαρτυρόταν γενικά για τη βία και το σεξ στα games. Είχε κάνει ένα μάτσο. Νομικές διαδικασίες, είχε εκνευρίσει τους πάντες μέχρι που διαγράφει και από το δικηγορικό σύλλογο γιατί τα είχε κάνει τσουρέκια ολονών. Αυτός όμως έλεγε, εντάξει, αυτά που λέει ο Μακάλο είναι υπερβολή κάτι που δεν φαντάσου! Ήτανε καθολικά διαμαρτυρόμενος δηλαδή αυτός. Ναι, ναι, ήτανε για την ιστορία. Ήτανε κάποιο είδος αστείο για missionary style και τέτοιο. Οπότε αφού βγήκαν αυτοί, λέει το Fox News, κάτσε, δεν γίνεται. Μόνο αυτοί θα παίρνουν τα clicks ή τα views ή ξέρω εγώ την διασημότητα. Θα το κάνουμε κι εμείς. Οπότε κάνουν ένα πολύ μεγάλο έτσι expose ότι και καλά τα παιχνίδια όντως δεν αφήνουν τίποτα στη φαντασία. Εμφανίζεται μια τύψα η οποία. Ήταν, λέει, ειδικός ψυχολογίας. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει. Δεν είναι ψυχολόγος, είναι ειδικός ψυχολογίας. Είναι αυτό που ξέρεις όταν δεν έχει τα απαραίτητα υλικά για να ονομαστεί φέτα. Που το ονομάζουν το τυρί, ξέρω εγώ, της σαλάτας ή το τυρί του. Ναι, λευκό του τυρί μπανανίας. Ναι, αυτό, ό,τι τέλος πάντων. Το οποίο. Τέλος πάντων. Η Cooper Lawrence είπε ότι ήταν πορνογραφία, τέλος πάντων. Εντελώς στεγνά. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος. Πολλοί έχουν πολλές απόψεις για αυτόν, τέλος πάντων. Είναι ο τύπος ο οποίος έχει και τα Game Awards. Ναι, ναι. Ο Jeff Keighley, ο οποίος ήταν εκεί πέρα και έκανε μια πολύ σωστή ερώτηση για μια φορά ζωή του που ήταν σε φάση. Το έχετε παίξει το παιχνίδι. Όπου η απάντηση προφανώς ήταν όχι, ρε φίλε. Ναι. Γιατί όταν είσαι ειδικός ψυχολογίας, δεν χρειάζεται να έχεις παίξει το παιχνίδι. Αλλά είσαι σίγουρη για το τι σημαίνει στο παιχνίδι, έτσι πάνω αυτά. Μετά από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, η συγκεκριμένη τράβηξε πίσω αυτό που είχε πει στο Fox News. Γιατί λέει ότι άξιο είδα κάποιον να πει στο παιχνίδι και κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έλεγα. Και σαν αποτέλεσμα μπαίνουν στο καινούριο τη βιβλίο που είχε βγει τότε κάποιοι fans που ήταν gamers.
και γράφουν από κάτω σαν review με ένα αστέρι τέλος πάντων ότι δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά έχω ακούσει από κάποιον ότι είναι κακό. Έτσι. Τρολάρμι. Δεν είναι τρολάρμι, ρε φίλε, συγγνώμη. Αφού αυτό λέγεται δικαιοσύνη πλέον, έτσι. Γιατί... Ναι, δηλαδή eye for an eye and a tooth for a tooth. Justice League. Εν τω μεταξύ, είχαν που είχαν ένα παιχνίδι να επιτεθούν. Επιτεθήκαν σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι από τα πιο γνωστά παιχνίδια ever. Έχουν παίξει σχεδόν όλοι οι gamers και όλοι ξέρουν το τι παίζει. Δεν βρήκανε κάποιο τίτλο, ξέρω εγώ, που ήταν χωμένο, ξέρω εγώ, ή προσπαθούσε να κάνει controversy. Πήγανε πραγματικά με τη μούρη στον τοίχο. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι το Fox News, επειδή μετά του είπαν. Κάνατε βλακεία. Τραβήξανε πίσω αυτά τα οποία είχαν υποθεί. Αλλά δεν το κάνανε με εμφανή τρόπο και μάλιστα όταν η EA του ζήτησε τα ρέστα, please πείτε ότι είπατε παπάρα, είπανε ότι και καλά εμείς φωνάξαμε έναν ειδικό της EA να μας μιλήσει, αλλά δεν μας ήρθε κανείς. Αυτό με βιδώνει, διότι σε πιάνουνε ότι λες ό,τι να είναι, αυτά που λες είναι εκτός πραγματικότητας, ευγενικά είναι ανακρίβειες, κατά τα άλλα είναι ψέματα. Και αντί να πεις ναι, θα κάνω διόρθωση, λες εγώ ζήτησα να έρθει κάποιος από εσάς για να τα πει. Αυτό δεν αλλάζει ότι έχει κάνει μαλακία. Εν τω μεταξύ, έχουμε μετά ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο. Άγνωστο κι αυτό. Άγνωστο, ναι, εντελώς. Δεν το ξέρει κανείς. Μιλάμε για το Grand Theft Auto San Andreas. Εντάξει, μπορείς να βρεθείς ρομαντικά, ας το πω έτσι, να κάνεις γλυκό-γλυκό έρωτα σε 6 διαφορετικές κοπέλες, όπου όταν γίνεται αυτό, εσύ βλέπεις την πρόσωψη ενός κτίριου. Πάρα πολύ κίνκι, δεν ξέρω. Ξανά το κτίριο. Ναι, αλλά το βλέπεις να δονείται καταρχήν. Ακούς βογκητά από μέσα, τι γίνεται. Ακούς βογκητά. Το κτίριο δεν κουνιέται πάντως, είναι καλοφτιαγμένο. Creepy enough. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο τέλος πάντων mini game το οποίο το κόψανε από τη Rockstar και το κόψανε αλλάζοντας την τιμή ενός beat. Δηλαδή μιλάμε. Ένα χαρακτήρα. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή από ένα το έκαναν μηδέν. Το οποίο mini game βασιζόταν σε ένα dancing mini game το οποίο είχε το παιχνίδι και όντως μπορούσες να κάνεις πράγματα μέσα στο παιχνίδι μαζί με την κοπέλα. Αλλά αυτό το είχαν κλειδώσει. Το παιχνίδι δεν κυκλοφόρησε με αυτό ελεύθερο. Παρ' όλα αυτά το βρήκανε κάποιοι τύποι και το ενεργοποιήσανε και όντως μπορούσαν να παίξουν το hot coffee mini game. Σε καλούσε, υποτίθεται, για καφέ. Και ανέβαινε σε καφέ. Ζεστό καφέ. Και τέτοιο. Ένα. Καυτό καφέ. Καυτό καφέ. Που λέτε, το περίεργο θα ήταν βέβαια αυτό το παιχνίδι αν πήγαινε σε μικρότερες ηλικίες, γιατί το είχαν βγάλει για 18+. Και δεν υπήρχε καν αυτό το mini game που σας είπα. Που σημαίνει δεν έδινε τίποτα. Έβλεπες actually ένα κτίριο και αού. Μέχρι εκεί. Για 18+ είχε βγει στον πολιτισμένο κόσμο. Στην Ευρώπη. Στην Αμερική τι είχε βγει. Στην Αμερική είχε βγει ματσούρ. Το ματσούρ νομίζω θεωρεί είναι το ανάλογο του 16+ ή του 15+. Υπάρχει rating στην Αμερική μόνο για ενήλικες. Είναι το AO, Adults Only. Αλλά άπαξ και πάρεις τέτοιο rating, οι αλυσίδες λιανικής αρνούνται να στοκάρουν το παιχνίδι σου. Άρα όλοι σκίζονται να μην πάρουν αυτό το rating. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα θέμα, σου λέει 18+. Και θα σου κάνω ένα καλύτερο. Η Αυστραλία, για να καταλάβετε, η φάση στην Αυστραλία είναι τραγική. Δηλαδή, έχει εκεί πέρα ένα τύπο ο οποίος είναι υπερκαυλωμένος βουλευτής με τα βιντεοπαιχνίδια ότι θέλει να μην υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου. Οπότε σε περίπτωση που τίνεις να είσαι στα 15+ το παιχνίδι σου, αυτομάτως σου αρνούνται να σου δώσουν classification, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί όχι να τα αγοράσει κανείς, δεν μπορεί να μπει το παιχνίδι στη χώρα. Ναι, δεν βγαίνει καθόλου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πέρυσι ή πρόπερσι, μετά από άπειρο craft, τη βιομηχανία, τον κόσμο κτλ. Πήρε σύνταξη. Ένα άλλο αυτό. Αρχίσανε να έχουν certification τέλος πάντων για ενήλικες. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια οι τύποι απλά ήταν σε άρνηση. Έχουμε 2021, έτσι. 2019. Εμπρός καλά μαθηματικά. Έγινε αυτό, δηλαδή seriously. Ήταν η μόνη περίπτωση που ήταν πιο παράλογη ακόμα και από την Αμερική. Γιατί στην Αμερική κάνανε αυτό το ηλίθιο για εμπορικούς λόγους. Ενώ στην Αυστραλία το κάνανε από σκάλωμα. Το Carmageddon όταν είχε κυκλοφορήσει, yeah. Για να κυκλοφορήσει στην Αυστραλία είχαν αλλάξει τους πεζούς και τους είχαν κάνει ρομπότ, αν θυμάμαι καλά. Σε κάποιες χώρες ήταν ρομπότ, σε κάποιες χώρες ήταν ζόμπι. Νομίζω και στη Γερμανία. Σε ένα δίκαιο κόσμο θα είχε βγει κανονικά στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία θα έβγαινε και δεν θα είχε πεζούς, θα είχε πρόβατα. Και θα τα έχει στην Αυστραλία, όχι να σπάσει. Θα είχε ορκ. Κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Και να φαντάσετε στην Αμερική έγινε τη πόπη. Δηλαδή σε φάση ότι γίνανε διαδηλώσει έξω από το κτίριο τη Rockstar. Διαρρυκνύαν τα ημάτια του. Μην βάλει στην Ευρώπη, απλά είχαμε το παιχνίδι και παίζαμε. Ναι, γιατί υποτίθεται ρε παιδί μου ότι και καλά επειδή ήταν μέσα στο παιχνίδι, δεν ήταν mod. Τεχνικώς το περιεχόμενο υπήρχε εκεί. Ναι. Απλά δεν ήταν διαθέσιμο χωρίς να κάνει κάποιος mod. Εκεί ήταν που έσφιξε το πράγμα, γιατί μπορούσε κάποιος και να πει ρε παιδί μου ότι εσύ σαν εταιρεία έχεις ευθύνη που αυτό το περιεχόμενο υπάρχει κάπου. Άρα ήταν παραπλανητικό το SRB rating, ESRB rating τέλος πάντων, το οποίο είχαν
καταθέσει τέλος πάντων η Rockstar, οπότε όλο αυτό. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Οπότε σε περίπτωση που δεν έχεις και εσύ ιδέα τι να κάνεις αυτήν την Κυριακή, μπορείς να παίξεις ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια και να γελάς με τον υπόλοιπο κόσμο. Πάντως, εκείνη την εποχή που γινόταν το χαμούλης με το hot coffee σε San Andreas κτλ. Που ναι. Είχαν ξεκινήσει εκεί κάτι διαδηλώσεις και ιστορίες έξω από την E3, ξέρω εγώ και τέτοια. Λες ωραία, San Andreas. Τα λες, θα την ξαναπληρώσει η Rockstar, είναι προβλεπέ. Τα άκου για το The Bully. Με την κλασική θεωρία, την κλασική. Α, είναι παιχνίδι που δείχνει bullying. Άρα θα το παίξει ο άλλος και θα γίνει bully στην ομάδα πόρτα. Λες, εντάξει, είσαι καθυστερημένος, μπράβο. Γιατί κάνανε διαδήλωση για το The Sims 2, που να μου πει κάποιος. Πιο βίαιο, πιο ακραίο παιχνίδι από το Sims έχεις δει. Έτσι, καταλαβαίνω την επάνωση να τον αφήνεις τον άλλον να πεθάνει επειδή δεν πάει τουαλέτα για κάτι. Εντάξει, αλλά δεν καταλαβαίνω το όλο το πράγμα. Sometimes you just have to go. And if you don't go, you'll go to the other side. Τι να πάρεις. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για παιχνίδια τα οποία είχαν πιπεράτο περιεχόμενο, πείτε μου το δικό σας ή κάποιο παιχνίδι που υπήρξε κατακραυγή, αν θυμάστε, στην Ελλάδα ή οτιδήποτε. Στην Ελλάδα κάθε 6 μήνες αποφασίζει ένα κανάλι ότι χρειάζεται να γεμίσει μισή ώρα και τα βιντεοπαιχνίδια... Συνήθως λόγω βίας κάνουν στην Ελλάδα κατακραυγές, νομίζω, όχι λόγω σεξουαλικού περιεχομένου. Έχετε κανένα το οποίο είναι σεξουαλικό περιεχομένο? Δεν ρωτάω για μένα, ρωτάω για ένα φίλο. Μπορώ να σου πω το πρώτο παιχνίδι σεξουαλικού περιεχομένου που έπαιξα ποτέ. Okay, για πες. Samantha Fox 3 Poker στο ZX Spectrum. Ό,τι πιο lame μπορεί να φανταστείς. Γιατί ήταν, όπως καταλαβαίνεις, γραφικά επίπεδου σκίτσου. Και στο τέλος, όταν και καλά έγινε στη Samantha Fox, ήταν απλά μια topless εικόνα που ήταν άσπρα και μαύρα pixels. Η ερώτηση είναι, έκανε τη δουλειά? Α, δεν μπορώ να πω. Ένα gentleman ποτέ δεν λέει. Είμαι σίγουρος ότι έκανε δουλειά για πάρα πολύ κόσμο. Μάνο εσύ. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Αλλά έχω ένα άλλο περιστατικό. Το οποίο δεν ήταν σεξουαλικό, ήταν βία. Αλλά θα προτιμούσα να είναι σεξουαλικό λόγω ηλικιότητες. Okay. Είχε γίνει ένας χαμός τότε με το νόμο για τα φρουτάκια. Ναι, το θυμάμαι. Καλές εποχές. Καλές εποχές. Όπου όλα τα ηλεκτρονικά games ήταν ξαφνικά παράνομα με το συγκλονιστικό αυτόν τον νόμο. Δεν μπορείς να παίξεις Pac-Man δηλαδή. Το φιδάκι στο Nokia ήταν παράνομο. Αλλά τότε είχε γίνει το χαμός με τα net cafe που βγήκαν εκτός νόμου. Και γινόντουσαν άπειρα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων. Και λέγανε, ξέρω εγώ, να ορίστε, είναι το παιδάκι μέσα στο ίντερνετ καφέ και παίζει το shooter και σκοτώνει ανθρώπους. Δεν τους ένοιαζε καθόλου ότι ήταν παράνομο το παιδάκι ήταν μέσα στο ίντερνετ καφέ. Το ζήτημά τους ήταν ότι έπαιζε Call of Duty. Η πλάκα ήταν ότι ήταν τόσο ζώρικα τα πράγματα. Είσαστε τυχεροί όσοι δεν το ζήσατε. Καθόλου πλάκα, βασικά, από ό,τι καταλαβαίνεις. Για τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Καφέ, ότι μπορούσε να έρθει οποιαδήποτε στιγμή ήθελε να σε μαζέψει, αν δούλευε στο Ιντερνετ Καφέ. Και ήξερα άτομα τα οποία δουλεύανε σε Ιντερνετ Καφέ τέλος πάντων και τους έδινε έξτρα πληρωμή για να πάνε οι ίδιοι στο κρατητήριο οι υπάλληλοι και να μην πάνε υπεύθυνοι. Γι' αυτό φοράκιδες. Ναι. Τρώγαμε πρόστιμο ως χώρα για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και όταν δεν εφαρμοζόταν πια ο νόμος, επειδή υπήρχε όμως ο νόμος, μέχρι να κάνουμε διόρθωση. Υπάρχει ένα παιχνίδι, θέλω να μιλήσω γι' αυτό και στο κανάλι γενικότερα. Λέγεται Lula the Sexy Empire. Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο ταυτόχρονα είναι management, ταυτόχρονα έχει και λίγο adventure. Υπήρχε το τρίτο, νομίζω, ή το δεύτερο που λεγόταν Lula 3D. Το δεύτερο, νομίζω, ήταν το 3D. Το οποίο παίζει να είναι ό,τι χειρότερο έχει φτιαχτεί ναι, ποτέ. Ναι, ήταν μάπα αυτό, ήταν μάπα. Ενώ το πρώτο ήταν hand drawn, φάση όπως ήταν Leisure Suit Larry 7, ξέρω εγώ, ήταν hand drawn για εκείνο. Leisure Suit Larry, πόσο καλή σειρά μέχρι που δεν ξέρω τι έπαθε. Έφυγε ο τύπος βασικά που το έφτιαχνε. Το πήρανε κάτι οι Γερμανοί που έχουν τόσο χιούμορ που το ξέρουν κι αυτοί. Εν τω μεταξύ, είχα καθίσει και είχα παίξει. Δεν θυμάμαι ποιο Larry ήταν. Από αυτά τα κρίνια το 3D. Ρε φιλέ, έπαιξα μία ώρα και ήμουν σε φάση. Είναι τόσο λάθος από τόσες διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τα mini games, από το animation, από το τέτοιο. Λέω, πραγματικά πιστεύω ότι όταν κυκλοφορήσει το δικό μου παιχνίδι θα είναι καλύτερο. Το καλό που σου θέλω. Το καλό που μου θέλω, δεν κατάλαβες. Honorable mention sexy παιχνιδιού, sexy σκηνή σε παιχνίδι μάλλον, God of War, έτσι. Ναι. Ναι. Όπου όντως έπαιζε με το χειριστήριο. Πού να το δεξιά, πού να το αριστερά. Και στη γυναίκα. Also. Φαντασμακόρια. Also Witcher. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το επεισόδιο σε normal πλαίσια. Οπότε αγαπηθείτε μεταξύ σας ιδανικά. Μόνοι σας συνήθως, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχετε κοπέλα. Μου τις άρεσε τους viewers. Εσύ μου τις άρεσε τους viewers. Όχι, απλώς σας δείχνω μια εναλλακτική. Οπότε αυτά με μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα δούμε την επόμενη φορά και καλή συνέχεια. Κάτσε. Δεν κάνω ποτέ έξοδο σε αυτό το τέτοιο. Σε αυτή τη σειρά. Τι με πιάσει τώρα.